Η θεραπευτική της υπερηφανίας. Εξετάζοντας την κοινοδοξία και την υπερηφάνεια, είδαμε ότι τα δύο πάθη αυτά βρίσκονται τόσο κοντά μεταξύ τους, ώστε όλοι οι ορισμένοι πατέρες τα θεωρούν ότι είναι τα ίδια. Από την πλευρά μας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων πατέρων, θεωρήσαμε ότι θα είναι χρήσιμο να τις διακρίνουμε και να τους παρουσιάσουμε τα υλικά χαρακτηριστικά της κάθε μιας. Αυτό συνεπάγεται ότι θα εξετάσουμε επίσης χωριστά και τη θεραπευτική τους. Η εγκύτητά τους όμως θα καταστήσει αναπόφευκτη σε ορισμένες επικαλύψεις και συνεπώς κάποιες επαναλήψεις. Η θεραπευτική της υπερηφανίας, όπως και αυτή της καινοδοξίας, έχει ως αναγκαία προϋπόθεση τη λεπτομερή γνώση του πάθους, μολονότι η υπερηφάνεια δεν είναι τόσο λεπτή, πολύμορφη και απατελή όπως η καινοδοξία. Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός θεωρεί την οσολογία ως ουσιαστικό στοιχείο της θεραπευτικής του πάθους, υπογραμμίζει ως προς την υπερηφάνεια ότι είναι σημαντικό και επιπρόσθετο στοιχείο η γνώση της αιτιολογίας. Θα μάθουμε πως αν αποφύγουμε το επίφοβο δηλητήριο της αρρώστιας ταύτης αναζητώντας την αιτία και την αρχή της. Αν καταρχήν δεν αναζητήσουμε με λεπτομερή έρευνα τις αρχές και τις αιτίες των νόσων, ούτε αυτές θα μπορέσουν ποτέ να θεραπευτούν πραγματικά, ούτε να αποκαλυφθούν τα φάρμακα για την αντιμετώπιση των διαταραχών της υγείας. Η γενική γνώση της ασθένειας δίνει σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αντιμετωπίζει μέσα από το συγκεκριμένο πάθος, όσο και αν αυτό έχει την ικανότητα να περνά απαρατήρητο ή να λησμονείται. Ένας τέτοιος εντοπισμός αποτελεί σαφέστατα μία από τις προϋποθέσεις θεραπευτικής, δεδομένου ότι όποιος δεν νιώθει άρρωστος δεν αναζητά τη θεραπεία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης παρατηρεί τα εξής για όσοι είναι τυφλωμένοι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην συνειδητοποιούν την υπερηφάνεια που τους κυριεύει. Ίσως καν ούτως έστε τις νοσούσεις μικρά της σωτηρία ελπής. Νύψη και διάκριση επιτρέπουν την αναγνώριση της νόσου με τις πρώτες εκδηλώσεις της και την αποφυγή της εξάπλωσής της, ώστε να μην καταστεί σχεδόν ανίατη. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός γράφει: «Θα μπορέσουμε να παραμείνουμε εντελώς αλόβητοι από τη θανάψιμη αυτή αρρώστια, εάν δεν προσδοκούμε ότι στην επαγρύπνησή μας έχουμε ήδη ενισχυθεί από τις φοβερές επιδρομές και επιθέσεις της. Απαιτείται αντίθετα σοφή και συνετή διάκριση για να δρά προληπτικά που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μπροστοφυλακή της νύψης. Όσο ο νους ξυγκρατείται σε συγκεκριμένα όρια, η θεραπευτική του πάθους παραμένει προσιτή στις ανθρώπινες προσπάθειες που οφείλουν επομένως να ασκούνται σε περισσότερες κατευθύνσεις. Ας γνωρίζουμε ότι εξαιτίας της υπερηφανίας όπως και της καινοδοξίας, όλες οι προσπάθειές μας οι παρούσες και οι παρελθούσες αποβαίνουν μάταιες και ότι οι αρετές που ενδεχομένως έχουμε χάνουν όλη την αξία τους. Έτσι θα έχουμε συνείδηση της αυστηρότητας, της θείας κρίσης για τους υπερηφάνους, τη στέρηση της χάρης των θλίψεων και των πόνων που απορρέουν από το πάθος. Και η συνειδητοποίηση όλων αυτών των στοιχείων μπορεί να συμβάλλει στη νίκη εναντίον της υπερηφανίας. Γι' αυτό το λόγο στο ερώτημα «Πώς θεραπεύεται ο υπερήφανος» ο Μέγας Βασίλειος απαντά «Εάν πιστεύσει το κρίμα τη, στο λόγο στο ρήμα του υπόντος, κύριος υπερήφανος αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη» Ιακώβου 4.6. Δηλαδή, αν της φοβηθεί το κρίμα της υπερηφανίας, ο ίδιος ο Χριστός δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επισήμανση των αρνητικών συνεπειών της υπερηφανίας. Λουκά 18:9-14. Όπως όμως παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, ο φόβος του Θεού δεν είναι απαρκής για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Καθώς υπερηφανία σημαίνει αυτούψωση και αυτοέπαση ως προς τους ανθρώπους και το Θεό. Δεν θα μπορέσει κάποιος να θεραπευτεί από την αρρώστια παρά μόνο αν αφανίσει την συνήθεια του πάθους και αυτό μπορεί να το πετύχει με τη βοήθεια αποκοπή από τη στάση και νοοτροπία που χαρακτηρίζει την υπερηφάνεια. Γεγονός συνεπάγεται αφενός με την επίδειξη συνεχούς εσωτερικής νύψης, αφετέρου δε την αποφυγή συναναστροφής με ανθρώπους που βρίσκονται φανερά υπό την κυριαρχία του συγκεκριμένου πάθους. Γι' αυτό το λόγο ο Μέγας Βασίλειος συμπληρώνει την απάντησή του ως εξής: «Δεν δύναται να θεραπευτεί το πάθος εάν δεν αναχωρήσει τον της υπεροχής επί τη αιτιών απάντων και όπως δεν δύναται να απομαθεί διάλεκτον ή κάποια τέχνη μη τελείως, αν δεν φύγεις τελείως όχι μόνο από το να κάνεις ή να λες κάτι κατ' εκείνη την τέχνη αλλά και να ακούεις αυτόν που λαλεί και βλέπει
τους αυτούς που την κάνουν. Η θεώρηση της ματαιότητας και της μηδενής αξίας των πραγμάτων με τις οποίες ο άνθρωπος θεμελιώνει την ανωτερότητα του μέσα στο πάθος του συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό που είπαμε προλίγο είναι όταν αποφεύγεις αυτούς που είναι περήφανοι θα μπορέσεις ευκολότερα να θεραπευτείς. Γιατί να λοιπόν τι είναι και ο μοναχισμός εδώ, ότι όταν σου λέει φύγε από τον κόσμο, φεύγεις από το μάτιο υπερήφανο κόσμο που σε οδηγεί στην υπερηφάνεια. Και ούτε βλέπεις, ούτε ακούς, ούτε παρακολουθείς τίποτα. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να βλέπουμε ούτε τηλεόραση, ούτε να μπαίνουμε στο διαδίκτυο να βλέπουμε τα παράνομα, μόνο τα ψυχοφελή, που είναι πράγμα δύσκολο σχεδόν αδύνατο, και να μην παρασυρώμαστε από τους άλλους ανθρώπους, ειδικά από τους υπερηφάνους. Της θεραπευτικής αντιμετώπισης του πάθους δια του αφανισμού της εξής, σε αυτά τα πράγματα εντάσσονται η αστάθεια όλων των ανθρωπίνων, η παροδικότητα του πλούτου και της ισχύος, η αδυναμία και ευπάθεια του ιδίου του ανθρώπου, ο οποίος στον κόσμο τούτο είναι επιρρεπής στην αρρώστια, τα γυρατάκια και το θάνατο χωρίς το Θεό, είναι απλώς γη και σποδός, σκιά και καπνός. Η υπερηφάνεια μεταφράζει σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και στάσεις, την αλαζονία, την αυταρέσκεια, τον κομπασμό, την παρησία, στην αρνητική εκδοχή της, τη δόκιση σοφία, την εμπιστοσύνη στην κρίση του, τη βεβαιότητα ότι έχει δίκιο, τη μανία της αυτοδικαίωσης, το πνεύμα αντιλογίας, τη βούληση να διδάσκει και να διατάζει την άρση της υπαγωγής. Αγωνιζόμενος να ακολουθήσει τις αντίθετες τάσεις, θα μπορέσει στο συγκεκριμένο επίπεδο ο άνθρωπος να πολεμήσει την υπερηφάνεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το μίσος του ιδίου θελήματος, η μη εμπιστοσύνη στην κρίση του, η εγκατάλειψη της αυταρέσκειας, η αυτομεμψία, η άρνηση της αντιλοχίας, η μη αποδοχή του διδάσκην και διατάσσιν. Οι συγκεκριμένες επιλογές συμπεριφοράς πραγματώνονται με την υπακοή στον πνευματικό πατέρα και δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος Γάζης, αναλάβεστε αυτόν και επανελθύν εις το καταφύσιν. Η πρώτη μορφή της υπερηφανίας συνίσταται στη θεώρηση του ανθρώπου. Η πρώτη μορφή της υπερηφανίας συνίσταται στη θεώρηση του ανθρώπου ως ανωτέρου σε σχέση με όλους τους άλλους ή τουλάχιστον σε σχέση με ορισμένους από αυτούς και στην περιφρόνησή τους. Για την αποφυγή της οφείλει να δώσει ιδιαίτερη σημασία πρωτίτως στην παρέτηση, παρατήρηση των σημείων στα οποία οι συνάνθρωποι του υπερέχουν έναντι αυτού στην άρνηση εντοπισμού των λαθών τους και στην αξιολόγηση της ποιότητας του χαρακτήρας τους. Κυρίως σε αυτή τη σημασία μπορεί κάποιος να συνομολογήσει με τον Άγιο Μάξιμο ότι η αγάπη ανατρέπει την ίση. Ο άνθρωπος έχει καθήκον να φτάσει μέχρι το σημείο να θεωρήσει τον εαυτό του κατώτερο όλων, όπως διδάσκει ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Το μεν γάρ είναι υποκάτω πάντων, αντίκειται την πρώτη υπερηφανία. Πώς γάρ δύναται τυχήν εαυτού μίζωνα του αδελφού αυτού ή επαρθήνε εν τεινή. Ή μέψαστε ή εξουδενώστε τεινά ή έχουν τον εαυτόν υποκάτω πάντων, η μνήμη των παραπτωμάτων του συντελεί στην εξαφάνιση του αισθήματος ανωτερότητας που τον διακατέχει, καθώς του αποκαλύπτει την πνευματική του φτωχία. Η υπερηφάνειά του ελαττώνεται τόσο περισσότερο όσο η συνείδηση της αμαρτωλότητας του συνοδεύεται από την κατάνοιξη και την αυτομεμψία. Η αποδοχή και η συγκατάθεση και μάλιστα η αναζήτηση των ταπεινώσεων σε διάφορες μορφές συμβάλλει εξίσου στη θεραπεία του πάθους. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης γράφει: πίστευε ότι φάρμακα εστίν ιατρικά της υπερηφανίας, της ψυχής σου εατιμία και εύρης και υπερεύχου των λιδωρούντων σε ως ιατρών αληθινών. Το να ζει κάποιος αγνοημένος από τους ανθρώπους τον βοηθά στην αντιμετώπιση της εξωτερικής μορφής της υπερηφάνειας. Όπως υπογρημίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, η υπερηφάνεια ορωμένη η άσαντε σκυθροπέ καταστάσεις. Στην καταπολέμηση της νόσου συνεισφέρει επίσης και ο έμπονος και ο ταπεινός τρόπος ζωής. Στο κεφάλαιο που πραγματευόταν η σωματική άσκηση είδαμε αληθινά ότι σε κάποιο βαθμό η ψυχή επηρεάζεται από τις ενέργειες ή την κατάσταση του σώματος και γενικότερα ότι οι συνθήκες της σωματικής υπόστασης του ανθρώπου έχουν ορισμένη επίπτωση στην εσωτερική κατάστασή του. Η σωματική κόπη και οι διάφορες δοκιμασίες στους οποίους ενδεχομένως ο άνθρωπος παραδίδει το σώμα του
τον καθαρίζουν από το πάθος στο μέτρο που τον οδηγούν στη διαπίστωση της αδυναμίας και της επάθειάς του. Με τον τρόπο αυτό μειώνουν την πλάνη της αυτάρκειας που συνδέεται με την υπερηφάνεια. Στο βαθμό που η υπερηφάνεια συνίσταται στην έπαρση και για τα φυσικά προσόντα που διαθέτει το φάρμακο είναι η αναγνώριση ότι κάθε αγαθό προέρχεται από το Θεό και όλες οι αρετές έχουν την ψυχή τους στο δημιουργό της φύσης μας. Στο σημείο αυτό αρμόζει να αναλογιστούμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Τι γα σε διακρίνει, τι δε έχεις ου και έλαβες, ή δε και έλαβες και καυχάσαι ως μη λαβών, Α Κορινθίους 4-7. Στην προοπτική αυτή κινείται ο Ευάγριος που επισημαίνει για τον υπερήφανο. Κτίσμα Θεού είσαι, μη αθετής, να μην απαρνείσαι, να μην απορρίπτεις, να μην αποκηρύσεις τον κτίσαντα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης λέει, τα μετά την γέννηση ο Θεός εχαρίσατο, όπως και τη γέννηση. Ο ίδιος παρατηρεί, εάν μικέτει ο λογισμός εν της φυσικής εναυρύνεται, καυχόμαι, ευρίσκω ευχαρίστηση, καμαρώνω, αρχής της υγείας τούτο τεκμήριον. Όταν δηλαδή ο λογισμός φυσικά ταπεινώνεται, αρχή της υγείας είναι τούτο τεκμήριον. Για τον πνευματικό άνθρωπο όμως η υπερηφάνεια συνίσταται ιδιαίτερα στην έπαρση εξαιτίας των αρετών του. Στην περίπτωση αυτή φάρμακο αποτελεί η μνήμη των αμαρτιών του που ήδη έχει γίνει για την πρώτη μορφή του πάθους. Και αν ακόμη υποθέσουμε ότι οι συγκεκριμένες αρετές είναι πραγματικές, όποιος φέρεται έτσι θα αποκτήσει εύκολα συνείδηση της μετριότητάς του με αποτέλεσμα να περιορίσει το πάθος ατενίζοντας την τελειότητα των Αγίων. Σε αυτό θα βοηθήσει η συχνή και προσεκτική ανάγνωση των βίων των πατέρων. Ωστόσο, το ουσιαστικό φάρμακο συνιστά η παραδοχή και αναγνώριση ότι πάσα δόση αγαθή και πάν δόρημα τέλεντο άνω στον εστού καταβαίνουν εξ ούτου του Πατρός των Φώτων και απόδοση στο Θεό οποιοδήποτε καλό έργο όλων των αρετών και ενδεχομένως διαθέτει κάποιος και του συνόλου των αγαθών πράξεων και λογισμών που απορρέουν από αυτές. Το σημείο αυτό αρμόζει να στοχαστούμε το λόγο του Αποστόλου που αναφέρθηκε προηγουμένως. Όπως συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης παραφράζοντάς τον ελαφρώς. Τι γάρε έχεις ο ουκ έλαβες δωρεάν ή εκ Θεού ή από εταίρων συνεργίαστε και ευχής. Ο Ευάγριος επισημαίνει παρόμοινα. Ουδέν έχεις ο μη παρά Θεού έλαβες. Να επιγνώσεις τον δεδοκότα και μην να υπερηφανεύεσαι πολύ. Βοηθεί παρά Θεού να μην αρνείσαι τον ευεργέτη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός διδάσκει ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το δίχτυ τούτο που απλώνεται μπροστά μας. Από το πνεύμα της πονηρίας με δόλιο τρόπο, αν και για κάθε μία από τις αρετές που νομίζουμε ότι έχουμε προοδεύσει, επαναλάβουμε το ρητό του Αποστόλου Παύλου. Ούκ εγώ δε, αλλά η χάρη του Θεού η συνέμη και χάρη του Θεού η μη ο ήμη. Ο Ακορινθίων 15-10. Οι ίδιες οι δυνάμεις, ισοδύναμα, ικανότητες, τα χαρίσματα, με τις οποίες γίνεται μέσα η άσκηση και εμφανίζονται οι εντολές, πρέπει να αποδίδονται στο Θεό και ο Άγιος Ιωάννης Συναίτης γράφει ηρωνικά «Όσα εκτός του νοούς αρετάς κατόρθωσες, αυτε και μόνε σι την χάνουσι. Το γάρ νουν ο Θεός εδωρίσατο. Όσα εκτός του σώματος έκανες άθλους, εκ μόνης της δικής σου σποδής γεγονάσι. Το γάρ σώμα ούσον, αλλά του Θεού είναι κατασκεύασμα». Και οι δυνάμεις με τις οποίες οι ικανότητες μας ενεργούνται, το ίδιο κίνητρο των ενεργειών μας έχουν την πρώτη πηγή στην αναφορά του στο Θεό σύμφωνα με την διδασκαλία του Αποστόλου. Ο Θεός γαρεστεί ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Φιλιππισίους 2.13. Το περιεχόμενο του φαρμάκου είναι το εξής. Κάθε πνευματική οδός πρώτον που επιτεύχθηκε οφείλεται στο Θεό. Δεύτερον, στην αίσθηση ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού είμαστε ανάξιοι και ανίκανοι να πράξουμε οποιοδήποτε αγαθό και να διατηρήσουμε όσα πνευματικά αγαθά έχουμε ενδεχομένως αποκτήσει. Η πίστη ότι οι προϋποθέσεις και οι κόποις μας, αν είναι απαραίτητοι, δεν αρκούν με κανέναν τρόπο και να λάβουμε οτιδήποτε, καθώς κάθε τι μας παρέχεται από το Θεό για τη χάρη του οποίου καταλήγουμε σε πλήρη αδυναμία. Τέταρτον, η διαρκή συνείδηση δια ότι τούτο ούτου θέλοντος ουδέ του τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού, Ρωμαίων 9.16, και ότι εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην σμάτην η γρήπη η κοπία σαν οικοδομήσαντε. Ο εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην σμάτην η γρήπη σαν φυλάσσουν. Ψαλμός 126.1. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός διδάσκει ότι κάθε μία από τις πράξεις μας
πρέπει όχι μόνο να αισθανόμαστε αλλά και να αναγνωρίζουμε ου δύναμε εγώ ποιήν με αυτού δεν και ο πατήρο είναι μημένον αυτός ποιήν τα έργα Ιωάννου 5.30 14.10. Συνειδητοποίησε ότι χωρίς τη βοήθεια και την προστασία του Θεού θα διαλυθούμε από τις δυνάμεις του κακού και θα παραδοθούμε από το βάρος των επανειλημμένων επιθέσεων των πνευματικών εχθρών μας. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός συμβουλεύει: ας μάθουμε αισθανούμενοι την αδυναμία μας και τη βοήθειά του σε κάθε ενέργειά μας να διακηρύξουμε καθημερινά. Ως της ανετράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβε τόμι. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γίνε τόμι σωτηρία. Ψαλμός 117, 13, 14. Η προσευχή και ειδικότερα συνεχής προσευχή συνιστά θεμελιώδους σημασίας φάρμακο έναντι της υπερηφανίας στο βαθμό που ο άνθρωπος όταν προσεύχεται εξητεί τη βοήθεια και τη συμπαράσταση και την προστασία του Θεού. Συνεπώς, έχει τη συνείδηση ότι αυτό που λαμβάνει ως απάντηση στην προσευχή του έρχεται ως δώρεά του Θεού και άρα δεν πρέπει να αποδίδεται στις δικές τους δυνάμεις ή τα κατατάλαντα. Η ευχαριστηριακή προσευχή του παρέχει επίσης τη δυνατότητα να νικήσει το πάθος στο μέτρο που με αυτή ο άνθρωπος αν την κάνει με συντετριμμένη και τεταπεινωμένη καρδία και όχι με φαρισαϊκό τρόπο αναγνωρίζει αμέσως το Θεό και όχι τον εαυτό του ως αρχή και τέλος των αγαθών που έχει και δεν υψηλοφρονεί τότε ως ανάξιος διαχειριστής του. Αυτό ακριβώς επεξηγεί ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Το εύχεστε διαπαντός. Η αδιάλειπτη προσευχή αντίκειται. Τη Δευτέρα υπερηφανία. Ο διαπαντός δεόμενος του Θεού ή τι δει αν αξιωθεί να κάνει, να κατορθώσει, είδε ότι από που το κατόρθωσε και δεν δύναται να υπερυψωθεί ούτε να επιγράψει στην ιδία του δύναμη αλλά στο Θεό να το επιγράψει κάθε κατόρθωμα και αυτό συνεχώς να ευχαριστεί αυτόν, συνεχώς να τον παρακαλεί, τρέμοντας μην εκπέσει τη στιάφτης βοηθείας και φανερωθεί η ασθένεια και η αδυναμία αυτού. Βεβαίως όμως επιπρόσθετα η προσευχή τον παραπέμπει στη βοήθεια του Θεού για τη θεραπεία του ιδίου πάθους της υπερηφανίας, το οποίο περισσότερο από τα υπόλοιπα πάθη είναι δυνατό να ξεφύγει από τη θεραπευτική αγωγή των ανθρώπων, όπως πολύ συχνά αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης. Αόρατον υπερηφάνειαν προαιώνων αόρατος θεραπεύει, ο Θεός δηλαδή, λάγνους, φιλίδωνους και ειδηπαθείς, μεν τους θεραπεύουν οι άνθρωποι. Πονηρούς δε τους θεραπεύουν άγγελοι. Υπερηφάνους δε ο Θεός μόνο μπορεί να θεραπεύσει. Η πλειονότητα των θεραπευτικών μεθόδων της υπερηφανίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω αποτελούν επίσης όπως θα δούμε και μεθόδους απόκτησης της ταπεινοφροσύνης. Γιατί στην πραγματικότητα αυτή συνιστά το φίλτρο της αναφοράς γιατί η θεραπεία της υπερηφάνειας τόσο γιατί είναι αντίθετη προς το πάθος αρετή όσο γιατί καλείται να το αντικαταστήσει. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις επισημαίνει «Ταπεινοφροσύνη καταναλώνει τον τύφων, η μετριώτης θεραπεύει τις υπερηφάνειες στην όσον». Ο Άγιος Βασανούφιος γράφει «Τις θεραπείες και τα μαλάγματα έδωκε σε μας ο Μέγας ημών και ουράνιος ιερατός. Προπάντως έδωκε ημί την ταπείνωση εξορίζουσαν πάσαν υπερηφάνεια». Με την ίδια σημασία ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός σημειώνει ότι ο δημιουργός του πατρός και ιατρός του ο Θεός, γνωρίζοντας ότι η υπερηφάνεια είναι η αιτία των βαρυτέρων νοσημάτων, μεριμνά και προνοεί για τη θεραπεία των αντιθέτων με τα αντίθετα, ώστε όποιος έπεσε στην υπερηφάνεια να ασθένεται με την ταπείνωση και αλλού. Αν η φοβερή επιδημία προσβάλλει το λογιστικό μέρος της ψυχής, γεννά εκεί την κενοδοξία, την υψηλοφροσύνη, την υπερηφάνεια, την ίση. Εφαρμόστε λοιπόν στο μέλος ή το τμήμα της ψυχής σας όπως είπαμε ότι είναι βαριά προσβεβλημένο το φάρμακο της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης εκφράζεται με παρόμοιους όρους. Ο Χριστός λοιπόν δείχνει ημίν και την αιτία την οποία έρχεται της καταφρόνηση και παρακοήν και αυτών των εντολών του Θεού και ούτως παρέχει ημίν της θειάφτης στην ιατρία ή να δυνηθόμενη που ακούσε και σωθήνε. Τι σου λοιπόν σε αυτήν την ιατρία και ποια είναι η αιτία της καταφρονήσεως, ακούσατε τι λέγει ο Κύριος ημών, μάθετε από εμώ ότι πράωσιμη και ταπεινώσε την καρδία και βρίσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών, Ματθαίου 11.29, ιδού εώδε εν το συντόμο, δι' ενός λόγου έδειξεν ημίν τη ρίζα και αιτία πάντων των κακών και την ιατριάν αυτή στην αιτία πάντων των αγαθών έδειξε ότι η έπαρση κατέβαλεν ημάς
και ότι αδύνατον εστί άλλος ελεηθήνε ή μύρια του εναντίου όπερ εστίν η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη αντιτίθεται ταυτόχρονα στην καινοδοξία και στην υπερηφάνεια. Και όπως υπάρχουν δύο μορφές της τελευταίας, μπορούμε αντίστοιχα να διακρίνουμε και δύο μορφές ταπείνωσης, έναντι των ανθρώπων και έναντι του Θεού, αν και η δεύτερη μορφή αποτελεί το τέλος, το σκοπό της πρώτης και δεν θα μπορούσε να εξαντλείται σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Βασανούφιος με περισσή φροντίδα συμβουλεύει. Ταπεινώθητη αληθινός, ου μόνον ενώπιον του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Και ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός υπογραμμίζει ότι κανένας δεν μπορεί να φτάσει στον πλήρη εξαγνισμό παρά μόνο με την αληθινή ταπείνωση την οποία εκδηλώνει καταρχήν προς τους αδελφούς του και επίσης προς τον Θεό. Πριν την παρουσίαση κάθε μίας από τις δύο μορφές της ταπεινοφροσύνης, παρατηρούμε ότι για το Θεό η αρετή αυτή σημαίνει γενικά την αναγνώριση των ορίων του, της αδυναμίας του, της ανεπάρκειάς του και της αγνίας του. Πρόκειται για έναν από τους ουσιαστικούς ορισμούς που δίνουν οι πατέρες για την ταπείνωση και ο οποίος έχει καταγραφεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Συναίτη. Ο Άγιος Ιωάννης Άξο Σύρος γράφει: «Άνθρωπος φτάσει να γνωρίσει το μέτρο της ασθένειας αυτού, αυτός έφτασε το τέλειο της ταπεινώσεως. Εκτός από την αναγνώριση και την αποδοχή των υφισταμένων αδυναμίας και μετριότητας, ταπείνωση σημαίνει επίσης και εκούσια ελάττωση των όποιων αρετών ή προσόντων διαθέτει κάποιος σύμφωνα με επισήμανση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου». Εδώ βρίσκεται και το νεολογικό περιεχόμενο της λέξης. Γράφει ότι η ταπεινοφροσύνη εστί όταν κάποιος πολλά και μεγάλα κάμνια για τον εαυτό του, τίποτα μεγάλο στον εαυτό του δεν φαντάζεται. Και αλλού, τούτο εστί ταπεινοφροσύνη όταν κάποιος αφορμάς έχουν του επέρεστε, καταστέλει αυτόν και ταπεινή. Ταπεινόφρονο εστί καταλήθειαν, γράφει πάλι ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ως της έχει εν το κρυπτό τι άξιον υπερηφανίας και δεν υπερηφανεύεται, αλλά ως χούν, ως χώμα έχει τον εαυτό του και τον στο λογισμό. Ο ταπεινόφρον δεν κρίνει την αξία του καθόλου. Του καθόλου και δεν αναφέρεται στον εαυτό του. Βλέπει εαυτόν ως ευτελή. Φτάνει ακόμη και μέχρι την υποτίμηση του εαυτού του. Ο Άγιος Ισαάκ γράφει: «Ωρα εαυτόν ευκαταφρόνητον της ιδίης οφθαλμής». Και ο Άγιος Ιωάννης Συναίτης παρατείνει: «Η ταπεινοφροσύνη εστί άβυσος ευτελίας. Η ταπεινοφροσύνη χαρακτηρίζεται ως το αψήφιστον». Ο Άγιος Ιωάννης της Γάζης ορίζει το αψήφιστον ως το μη ισώσε εαυτόν τίνει και το μη υπήν περικαλού έργων ότι καγώ τούτο επίησα και παντή πράγματι. Το αψήφιστο μεταφράζεται ως απάρνηση και αποκοπή του ιδίου θελήματος που φτάνει ακόμη μέχρι την αποστροφή και το μίσος προς αυτό. Άλλωστε οι πατέρες το θεωρούν ως ουσιαστικό χαρακτηριστικό της ταπείνωσης σε σημείο που να την ορίζουν ως θελήματος οικείου άρνηση. Μεταφράζεται επίσης ως απουσία εμπιστοσύνη στον εαυτό του και ως δυσπιστία στην κρίση του. Πρόκειται για τις ιδιότητες που βρίσκονται πολύ κοντά στην προηγούμενη και συχνά αναφέρονται από κοινού. Από αυτές απορρέουμε χωρίς δισταγμό υπακοή στον πνευματικό πατέρα και στη σχέση με τους άλλους. Η άρνηση της αυτοδικαίωσης και της επιβολής της γνώμης του, η εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεκδίκησης και εναντίωσης και η παρέτηση από την αντιλογή, ακόμη και από τη συζήτηση. Συνεπώς συχνά καταλήγουμε σε μια στάση σιωπής, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες συμπεριφορές εκδηλώνονται κατά πρώτον προς τον πνευματικό πατέρα, δηλώνουν την ταπείνωση όχι μόνο εναντί των συνανθρώπων αλλά και εναντί του Θεού, του οποίου ο πνευματικός πατέρας αποτελεί μάρτυρα και δείχτη της βούλησης, ειδικότερα έναντι του πλησίου και σε αντίθεση με τον πρώτο τύπο της υπερηφανίας, η ταπείνωση σημαίνει για τον άνθρωπο να θεωρεί τους άλλους ως ανώτερους του και όχι μόνο να μην θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από αυτούς. Σχετική είναι η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου που παραγγέλει «Τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενοι υπερέχοντες εαυτών». Φιλιππουσίων 2-3. Φυσικά οι πατέρες επαναλαμβάνουν αυτή τη διδασκαλία. Εστί το ερώτημα, τι σε εστί ταπεινοφροσύνης? Ο Μέγας Βασίλειος απαντά άμεσα: «Ταπεινοφροσύνη εστί το πάντα συγγείστε υπερέχοντας εαυτού,
Κατά τον όρο του Αποστόλου, Άγιος Δωρόθεος γάζει τη δάση. Η πρώτη ταπείνωση εστί το έχει κάποιος των αδελφών του συνενανότερων του εαυτού και πάντα υπερεχόμεντα αυτού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, η αληθή της ταπεινοφροσύνη εστί. Όταν της ελάττωσιν είναι δοκούσι, προχωρούμε και εκείνους προτιμούμε από τους πολύ καταδεέστερους είναι νομιζομένους. Εάν δε νύφωμεν, ουδέ ελάττους ημών είναι τινός νομίζομεν, αλλά πάντως ανθρώπους υπερβαίνει ημάς. Ο Ιωάννης Συναήτης σημειώνει στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην ταπεινοφροσύνη. Κάνε νεστήση καρδίας των πλησίων πανταχού προχήν, ημών ιόμεθα πλησίων το έλεος. Μία τέτοια στάση ωστόσο θα ήταν δυνατόν να έχει στοιχεία υπεροψίας και έπαρσης αν θεωρώντας τους άλλους ανωτέρους του θεωρούσε τον εαυτό του μεγάλο. Για το λόγο αυτό οι πατέρες λέγουν ακόμη και συχνότερα στοιχειώνοντας αμέσως στην ίδια διδασκαλία του Χριστού. Ότι ταπείνωση σημαίνει τη θεώρηση του ανθρώπου ως κατωτέρου όλων και ως του τελευταίου από όλους τους ανθρώπους. Στον ανώτατο βαθμό ταπείνωσης ο άνθρωπος νομίζει αυτόν. Όχι μόνο κατώτερο από τους ανθρώπους αλλά και από τα όντα της κτήσης. Ενώ υπερήφανος και αλάζονας αυτοεκτιμάται ως ανώτερος των άλλων και τους περιφρονεί, ο ταπεινός αντίθετα θεωρεί αυτόν ως κατώτερο όλων και αυτόν μόνο ως άξιον περιφρόνησης. Έτσι δέχεται χωρίς τη λήψη και χωρίς ταραχή όλες τις μορφές ταπείνωσης που προέρχονται από τον άλλον. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός συμβουλεύει ότι... Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός συμβουλεύει ότι κρίνοντας εαυτούς κατωτέρους από όλο τον κόσμο θα υποφέρουμε πολύ υπομονετικά κάθε είδους ανθρώπινη συμπεριφορά οσοδήποτε άδικη και να είναι θλιβερή και δυσάρεστη εκτιμώντας ότι προέρχεται από ανθρώπους ανωτέρους από εμάς. Σε άλλο σημείο παρατηρεί ότι ένα από τα στοιχεία με τη βοήθεια των οποίων αναγνωρίζεται η ταπεινοφροσύνη είναι ότι δεν θλίβεται ο άνθρωπος από τα πλήγματα που δέχεται. Ατιμία καρδία δοκιμάζει, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης. Άνθρωπος είναι δυνατόν να είναι ταπεινός στις σκέψεις του, μόνο όμως η απουσία της ταραχής όταν ταπεινώνεται θα αποκαλύψει ότι είναι πραγματικά ταπεινόφρονας. Στοιχείο ακόμη μεγαλύτερης ταπεινοφροσύνης αποτελεί η αποδοχή της ταπείνωσης με χαρά. Άλλωστε, ο ταπεινός δεν ανέχεται να αξιολογείται σε οποιαδήποτε τομέα συγκρινόμενος με τον συνάνθρωπό του. Επιπλέον δεν αρκείται να υπομένει και ακόμα να δέχεται με χαρά την περιφρόνηση, αλλά την επιδιώκει. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης γράφει «Εις τούτο όρος και λόγος και τρόπος εσχά της υπερηφανίας καθέστηκε τα τασμή προσούσας αρετάς, αρετές που δεν έχει». Δόξαν χάριν υποκρίνεται, δηλαδή τούτο το τεκμήριο βαθυτά της ταπεινοφροσύνης, το της μη προσούσας ημίν αιτίας ευτέλειας χάριν επί τεινών σχηματίζεστε. Η αποδοχή των ταπεινώσεων χωρίς ταραχή σημαίνει ότι αποκλείεται κάθε αντίδραση θυμού, κάθε είδους μουσικακία και εμπάθεια εναντί αυτού που μας εταπείνωσε. Ο Άγιος Ιωάννης Συναήτης καταγράφει την θυμού παντός απώλεια ως μία από τις ιδιότητες της ταπεινοφροσύνης. Ένας πατέρας διαπιστώνει ότι η ταπεινοφροσύνη ούτε εξοργίζεται ούτε παροργίζει κανένα. Ένας άλλος διαβεβαίνει ότι η ταπεινοφροσύνη είναι εγκατάλειψη της οργής και ο Αβάς Ισαΐας παραθέτει ότι η ταπείνωση είναι ειρηνική προς όλους τους ανθρώπους. Ο ταπεινός συγχωρεί αμέσως εκείνον που τον περιφρονεί, τον προσβάλλει ή τον υβρίζει. Ρωτήθη γέρο, τι εστί ταπείνωση και απεκρίθη. Εάν αμαρτήσει ο αδελφός σου και συγχωρήσει αυτό, πρόν του μετανοεί σε σένα. Αυτό είναι ταπείνωση. Δηλαδή όταν κάποιος σου κάνει κάτι, να τον έχει συγχωρήσει πριν αυτός σου ζητήσει συγγνώμη και μετανοήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης λέγει ότι αληθινά ταπεινός είναι ο παρεαιτέρου ονειδιστής και την αγάπη αυτού μη μειώσεις. Και ένας γέροντας που ερωτάται τι είναι η ταπείνωση απαντά ακόμη θετικότερα. Το να κάνεις το καλό σε αυτούς που σε βλάπτουν. Ο ταπεινόφρονας φαίνεται αφοσιωμένος και υποταγμένος σε όλους, γίνεται διάκονος, υπηρέτης όλων. Κατά το παράδειγμα του Χριστού και σύμφωνα με τις εντολές της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος, όσο αν θέλει γένεστε μέγας, εν ημίν έστε ημούν διάκονος και όσο αν θέλει ημούν γένεστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γάρο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήν, αλλά διακονήσε, Μάρκου 10, 43, 45.
Μαθαίο 20, 26, 28, Λουκά 22, 26, 27. Έναντι του Θεού το απεινοφροσύνη σημαίνει καταρχήν συνέστηση και αναγνώριση της αμαρτωλότητας. Ο Άγιος Δωρόθεος Γκάζης στη διδασκαλία του που αναφέρεται στην ταπείνωση υπενθυμίζει ότι όσο περισσότερο οι Άγιοι προσεγγίζουν το Θεό, τόσο περισσότερο νιώθουν την αμαρτωλότητά τους. Ο Αβάς Ισαΐας διδάσκει ότι ταπεινοφροσύνη σημαίνει να θεωρείς τον εαυτό σου ως τον πιο αμαρτωλό από όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης Σιναήτης, συλλέγοντας και καταγράφοντας τους μεγαλύτερους πατερικούς ορισμούς αυτής της αρετής, αναφέρει σχετικά: «Το πάντων εσχατότερον και αμαρτωλότερον εαυτόν λογίζεστε». Φυσικά η θεώρηση αυτή για τις αμαρτίες του συνοδεύεται από την αυτοκατάκριση και την αυτομεμψία. Στη συνέχεια ταπείνωση είναι και η παντοτινή λησμονιά των αγαθών των έργων και η άρνηση να παρατηρεί τις ενδεχόμενες αρετές του. Πετυχαίνει έτσι ο άνθρωπος να φτάσει σε κατάσταση εσωτερικής γυμνότητας. Για το λόγο αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάθε φορά σχεδόν που κάνει λόγο για την αρετή ή ταύτη τη θέτει στην ίδια κατηγορία με την πνευματική πτωχία την οποία ο Χριστός υπενθυμίζει ιδιαίτερα την αρχή των μακαρισμών. Μακάρι πτωχεί το πνεύματι ότι αυτό είναι στη βασιλεία των ουρανών. Και λέει: «Τι σε στείνει πτωχεί το πνεύματι, η ταπεινή». Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, εξετάζοντας την κατάσταση τούτη της τελειότητάς της, γράφει ότι ο πραγματικά ταπεινός φτάνει μέχρι το σημείο να θέλει γενέστερος την ουκόντα την κτήση, ότι δεν είναι τίποτα για την κτήση και ουκ ελθόντα εις το είναι, και να μην έλθει εις την πραγματικότητα, να μην γεννηθεί δηλαδή, και μηδέτη αυτού ψυχή όντα απαντελώς γενοσκόμενο. Σε ένα απλούστερο επίπεδο, ο Άγιος Ιωάννης Σιναήτης διαπιστώνει ότι ο προσκοπτούσης λοιπόν της βασιλείδος, ταύτης των αιρετών, την πνευματική ηλικία εν την ψυχή, ισουδέν πάντα το παροιμόν εκτελούμενα αγαθά λογιζόμαθα. Ο ταπεινός θεωρείται κατά αυτό τον τρόπο ως ένας αχρίος δούλος. Σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχτέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίας μεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε επεποιήκαμε. Λουκά 17:10. Φτάνει μέχρι το σημείο να θεωρείται ως ένας κακός εργάτης και να περιφρονείται καθώς δεν πράττει κανένα καλό ενώπιον του Θεού. Συνεπώς ο ταπεινόφρονας εκτιμά ότι δεν αξίζει όλα τα καθά που του κατέχει, ότι δεν είναι άξιος να τα έχει και τελικά ότι είναι οφειλέτης. Αποδέχεται ότι χωρίς Θεό δεν θα μπορούσε να πράξει κανένα καλό. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί σε ένα άλλο σπουδαίο κλασικό ορισμό της ταπεινοφροσύνης, το σημαντικότερο όλο και κατά κάποιο τρόπο της εγκεφαλαίωσή τους είναι η χάρη του Θεού και συμπαθία σε επίγνωση και πιο συγκεκριμένα η βαθία γνώση ότι χωρίς τη βοήθεια και την προστασία του Θεού δεν θα μπορούσε και δεν θα μπορέσει ποτέ κανένας να πράξει το αγαθό. Ισοδύναμα σημαίνει ότι οποιοδήποτε αγαθό και αν έχουμε προέρχεται από εκείνον και με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να αποδίδεται σε εμάς. Κάθε πρόοδος που έχουμε πετύχει οφείλεται σε αυτόν. Κάθε προσόν ή κάθε αρετή που διαθέτουμε αποτελεί δωρεά της χάρης του. Τίποτε δεν μπορεί να πιστωθεί στη δική μας τιμή και η αξία και βεβαίως δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς τη διαρκή βοήθεια και πρόνοιά του. Η ταπεινοφροσύνη αναλαμβάνει λοιπόν και αναφέρει και να αποδίδει στο Θεό κάθε καλό που έχουμε, κάθε αγαθό που πράττουμε. Αυτή στην τελεία ταπείνωση των Αγίων, λέγει ο Άγιος Δωρόθεος Γκάζης. Στην ίδια προοπτική κινείται και ο Άγιος Βασαρούφιος και συμβουλεύει: «Εάν συμβεί σε οτιδήποτε αγαθό να κάνεις γνώση, να γνωρίσεις ότι το οφείλεις, εκεί είναι η δωρεά του Θεού, η οποία είναι η ίδια η αγαθότητα». Και ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας, ότι αυτή η δωρεά του Θεού εστίν για την ίδια αγαθότητα. Και ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας περιγράφει με σαφήνεια τη συγκεκριμένη πνευματική στάση. «Έθος τη φιλοθέω ψυχή, καν πάντα τα της αρετής αγαθά πράξιεν, ουδένε αυτή, αλλά το Θεό έκαστα επιγράφει, επί και τα χρήματα και τα δοκούντα πάντα του ταυτή αγαθά, διόν και ευποιήν έκαστος δύνατε, ή εκείνου η σύνηγη, και πάντα τα εν αυτή, αυτό το σώμα και αυτή η ψυχή, ου μην άλλα, α και το αυτό, να είναι άνθρωπος κατά χάριν έχει. Τι είναι αυτό, λείπεται ίδιον, εφό το ηθήνε ήδη και οθήνε, κατά λόγον έξιν πλην, αλλά ταύτην, ο Θεός μεγίστην εξ ανθρώπων δέχεται χάρη, και τούτο το προσφερωμένον εκείνο το χαριεστάτον,
το την ψυχή καλώς επιγνούσαν όπως έχει τα όντα, πάντα ως άπε αν πει η αγαθά και όσα κάνει δια Θεών, όσα τε συνειήσει και γινώσκει αε αυτό, μόνο λογίζεστε και αυτό το σύμπαν ανατιθένε. Στο σημείο αυτό η ταπεινοφροσύνη εμφανίζεται άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσευχή. Κατά κύριο λόγο με την αίτηση δια αυτής ο άνθρωπος εκφράζει ότι δεν στηρίζεται και δεν υπολογίζει τις δικές του δυνάμεις, αναγνωρίζει την αδυναμία του και να πραγματώσει αφεαυτού αυτό που ζητάει, δείχνει όμως αντίθετα ότι μόνο από το Θεό αναμένει το κάθε αγαθό. Και αν προσεύχεται συνεχώς, είναι αδύνατο να μην αποκτά συνείδηση ότι όλα αυτά λαμβάνει, τα λαμβάνει από το Θεό, που απαντά στην προσευχή του ως δόρημα δωρεάν και όχι εξαιτίας των αξιομισθιών του. Για το λόγο αυτό, ο Άγιος Μακάριος, ο Μάξιμος γράφει: «Ταπεινοφροσύνη εστί, προσευχή συνεχής με τα δακρύων και πόνο. Αυτή γάρα ή των Θεών εις βοήθειαν επικαλουμένη και την ιδίαν δύναμη και σοφία να φρόνω στα ρήν δεν βλέπει δηλαδή». Με το ίδιο νόημα ο Άγιος Δωρόθεος Γάρης παρατηρεί: «Πρόδειλον γάρ είναι ότι ο ταπεινός ο ευλαβής, ο οποίος γνωρίζει ότι τίποτα δεν εγχωρεί, δεν μπορεί να κατορθώσει αγαθόν στην ψυχή του άνευ της βοήθειας και της σκέψης του Θεού, δεν σταματά αδιαλείπτως να δέεται του Θεού για να κάνει, σε αυτόν, να κάνει μετά αυτού έλεος. Και ο διαπαντός δεόμενος του Θεού να ποιήσει μετά αυτού έλεος. Και ο διαπαντός δεόμενος του Θεού έτι ή τι δε αν αξιωθεί κατορθώσει, δεν είδε πόθεν κατόρθωσε. Το Θεό επιγράφει κάθε κατόρθωμα και το αυτό αεί ευχαριστεί και αυτόν αεί παρακαλεί τρέμον μη εκπέσει της ταύτης βοήθειας και φανερωθεί ασθένεια και αδυναμία αυτού και ούτως δια της ταπεινώσεως εύχεται και για τις ευθύνες ταπεινούται. Η ταπείνωση όμως συνοδεύεται ιδιαίτερα από την ευχαριστιακή προσευχή δια αυτής ο άνθρωπος αναφέρει αμέσως στο Θεό τις καλές πράξεις του, τα αγαθά που έλαβε από όλη την κτήση, θεωρώντας τον εαυτό του ως απλό μεσίτη και διαχειριστή, δείχνει την ευγνωμοσύνη του προς αυτόν και το δοξάζει ως τη μόνη πηγή του κάθε αγαθού. Τέλος, σημειώνουμε ότι η ταπεινοφροσύνη συνδέεται άμεσα με τη συντριβή της καρδιάς, τη μετάνοια και την κατάνοιξη. Κατά την περιγραφή της ταπείνωσης, συνεχώς κάναμε λόγο για την αναγνώριση της υπεροχής των άλλων, της ειδικής του κατωτερότητας και αμαρτωλότητάς του, της ανεπάρκειάς του να πράξει το αγαθό και να διατηρήσει του Θεού ως μοναδικής αρχής και αιτίας όλων όσων διαθέτει, κατέχει ή κάνει κάποιος. Δεν πρόκειται για αφηρημένη και ασαφή αναγνώριση, αλλά για αναγνώριση καρδιακή έχει πιο συγκεκριμένα προέλευση, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ψαλμός 50:19. Οι πατέρες παρομοιάζουν συχνά την ταπεινοφροσύνη με τη συντριβή της καρδιάς με στόχο την κατανόηση της προέλευσης της αρετής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης ορίζει την ταπείνωση ως συντετριμένης ψυχής αίσθηση, σχολάζοντας στο χωρίο του 50ου ψαλμού που μόλις αναφέραμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο ψαλμωδός ούχα απλώς ταπεινοφροσύνης απαιτεί, αλλά επίταση ταπεινοφροσύνης. Αλλού αναρωτάται ποιοι είναι αυτοί που ονομάζει ο Ιησούς πτωχούς το πνεύμαντι και δίνει ο ίδιος την απάντηση, η ταπεινή και συντετριμένη την διανία. Πνεύμα γάρε ντάφτα την ψυχή και την προαίρεση νηρικέν. Και λίγο παρακάτω προσδιορίζει πόλη της ταπεινοφροσύνης η τρόπη και ο μακάριος προφήτης Δαβίδ επαινεί την ταπεινοφροσύνη ούτην απλώς κατεσταλμένη η μην διανοίαν υπογράφουν αλλά τη σφοδράν συντεθρασμένη διόν φυσί. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξοδονώσει. Ψαλμός 50:19. Και ο Άγιος Ιωάννης Σιναήτης επισημαίνει ότι η μετάνοια, η κατάνοιξη και η ταπεινοφροσύνη διακρίνονται και διαφέρουν μόνο στους αρχαρίους. Για όσους όμως έχουν προοδεύσει πνευματικά, εις μία δύναμη και ενέργεια αυτή συνθέουσαν η πανωσία αυτή τρίσιρος άλυσης, της μετανοίας του πένθους και της ταπεινοφροσύνης. Οικείς όπως και τας ιδιότητας κέκτηται και όπεραν θατέρας υπείς υπάρχει σύμβολο, τούτο και της εταίρας έβρις ο αν γινόμενο γνώσμα. Οι τρόποι απόκτησης ταπεινοφροσύνης ταυτίζονται πρακτικά με τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία από την καινοδοξία και την υπερηφάνεια. Είδαμε πράγματι ότι γενικά η καθυπόταξη ενός πάθους συνεπάγεται την απόκτηση της αντίστοιχης αρετής και αντίστροφα. Οι πατέρες υπενθυμίζουν άλλοτε τα μέσα του αγώνα εναντίον του πάθους και άλλοτε τους τρόπους απόκτησης της αρετής, καθώς όπως έχουμε δείξει,
Είναι δυνατόν να διακρίνουμε στην πνευματική διαδικασία μία αρνητική και μία θετική φάση, σύμφωνα με το λόγο του ψαλμοδού. Έκλεινε από κακού και επίησε τον αγαθό. Όμως οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στις δύο περιπτώσεις πρακτικά είναι οι ίδιες και οι δύο φάσεις της διαδικασίας συνυπάρχουν. Έτσι λοιπόν για την απόκτηση της ταπεινοφροσύνης οι πατέρες συνιστούν κυρίως τα εξής. Αποφυγή προσοχής και κριτικής στα παραπτώματα του πλησίον. Εκδήλωση αγάπης προς αυτόν σε κάθε περίσταση. Θεώρηση του πλησίον ως ανωτέρου από τον εαυτό του και ιδιαίτερα θεώρηση αυτού ως κατωτέρου από εκείνον οποιοδήποτε και αν είναι. Όποιος θέλει να γίνει ταπεινός οφείλει ακόμη να αποκρύψει από τους άλλους και από τον εαυτό του τα προσόντα και τις αρετές του, να αναγνωρίσει την αδυναμία του, να δώσει προσοχή στα δικά του αμαρτήματα, τον οποίο πρέπει να έχει αδιάκοπη μνήμη, να κατηγορεί τον εαυτό του και να τον καταδικάζει. Το πένθος και τα δάκρυα εμφανίζονται τότε ως προνομιακή οδός για να προσεγγίσει την ταπεινοφροσύνη. Επιπλέον πρέπει να ασκηθεί ώστε να υπομείνει την περιφρόνηση, τις προσβολές και τις διάφορες ταπεινώσεις των άλλων και να γίνει αυτό πρέπει να τις επιζητεί. Άλλοι ουσιαστικοί τρόποι ώστε να επιτύχει το ζητούμενο είναι η παρέτηση από το ίδιο θέλημα και η υπακοή, οι οποίοι συμβάλλουν τα μέγιστα, η σωματική κόπη. Παντός είδους δοκιμασίες ευνοούν επίσης την απόκτηση της αρετής παράλληλα με την απομάκρυνση από τον κόσμο, την αναχώρηση, την ταπεινοφροσύνη, την απλότητα σε όλους τους τομείς, τη βούληση να παραμένει άγνωστος και αφανής, την ησυχία και την ξενιτία. Σε αυτήν οδηγούν επίσης οι αρετές της εγκράτειας, της πραότητας, του φόβου του Θεού και της αγάπης. Αναμφίβολα η προσευχή έχει καθοριστική σημασία τόσο περισσότερο όσο η ταπεινοφροσύνη παρουσιάζεται πάντα ως δόρημα Θεού, ως αρετή διδακτή μόνο από Αυτόν, όπως δείχνει ο Χριστός, μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία. Εξαιτίας του τελευταίου αυτού λόγου οι πατέρες συνιστούν επιπλέον να μελετούμε το παράδειγμα των Αγίων, να συναναστρεφόμαστε ανθρώπους που διαθέτουν τούτη την αρετή. Ιδιαίτερα παραγγέλνουν να έχουμε ως υπόδειγμα τον Χριστό, ο οποίος παρέχει το τελειότερο παράδειγμα ταπείνωσης με την γένωσή του, την αποδοχή φτωχής και αφανούς ζωής, τη σιωπηλή εγκαρτέρηση των ύβριων και των ονειδισμών, κατά τη διάρκεια του πόθους του, την τέλεια υπακοή του στον Πατέρα του, πιστός στην εντολή του Χριστού, μάθετε από εμού την ταπείνωση. Άγιος Ισαάκ συμβουλεύει. Βλέπετε τον εντεταλμένον ταύτην την ταπεινοφροσύνη και τον δωρούμενον το χάρισμα, εν ποιο τρόπο ταύτην εκτίσατο και ομοιώθητη να και ευρύσει αυτήν. Στα πλαίσια της πράξεως αναφέρεται η κεντρική θέση που καταλαμβάνει η ταπεινοφροσύνη μαζί με την αγάπη, είναι οι κατεξοχήν χριστιανικές αρετές. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ομολογεί χωρίς δισταγμό. Θεμέλιος γάρ της καθημάς φιλοσοφίας εστίνει ταπεινοφροσύνη. Αποτελεί το θεμέλιο του συνολικού πνευματικού οικοδομήματος και καλείται να αναγείρει ο άνθρωπος την ίδια την αρχή της πνευματικής ζωής. Τούτο γίνεται κατανοητό από το γεγονός ότι η υπερηφάνεια αποτελεί την αιτία της πτώσης του ανθρώπου και είναι η απαρχή της πτωχίας ύπαρξης. Συνεπώς ο μεταπτωτικός άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να ελπίζει ότι θα ανοικοδομήσει τον εαυτό του και δεν έχει ως βάση την ταπείνωση το φάρμακο, δηλαδή ενάντια της υπερηφάνειας και επομένως μία από τις κυριότερες πηγές θεραπείας. Εξηγεί σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ταύτην την ταπεινοφροσύνη και ο Χριστός μακαρίζει νυν. Επειδή γαρ τα μέγιστα των κακών και την οικουμένη λιμινάμενα άπασαν εξ απονίας. Έτσι χαρακτηρίζεται η υπερηφάνεια εις ήλθεν. Επίουν αυτή των κακών η Ακρόπολης ειν και η ρίζα και η πηγή της πονηρίας απάσης Ιησούς Χριστός τον οσήματι το κατάλληλον και κατασκευάζουν φάρμακον ως περθεμέλιον ισχυρών τεινά και ασφαλή τούτο πρώτον κατεβάλλετο το νόμο. Ταύτης γάρ υποκειμένης μετασφαλείας άπαντα τα άλλα επιτίθεσιν ο οικοδομών. Ταύτης δε ανηρημένης καν μέχρι των ουρανών φτάσει πολιτευόμενος άπαντα υποσύρεται ραδίος και εις χαλεπών καταστρέφει τέλος. Παρόμοινα είναι και η διδασκαλία του Αγίου Διαρωθέου Γάζης. Ο Χριστός δείχνει σε εμάς την αιτία όποτε έρχεται κάποιος εις καταφρόνηση και παρακοεί και αυτό τον εντολό του Θεού, δηλαδή την έπαση, και ούτως παρέχει δίδει σε εμάς αυτή τη γιατρία ή να δυνηθούμε να υπακούσε και σωθήνε, να υπακούσουμε και να σωθούμε. Τι λοιπόν είναι αυτή η ιατρία
Και, τι, και ποια είναι η αιτία της καταφρονήσεως, ακούσατε τι λέγει αυτό ο κύριος ημών. Μάθετε από μου τι πράος είμαι και ταπεινός εν την καρδία και βρίσετε ανάπαυτες ψυχές ημών. Ιδού όδεν συντόμου δι' ενός λόγου έδειξεν ημίν τη ρίζα και αιτία πάντων των κακών και την ιατριάν αυτής, την αιτία πάντων των αγαθών έδειξεν ότι έπασης κατέβαλεν ημάς και ότι αδύνατον εστί άλλος ελεηθήνε ή ημίδια του εναντίου. Ο περαισθήνει ταπεινοφροσύνη. Στο μέτρο που η υπερηφάνεια φαίνεται να είναι η πρώτη αιτία της πτώσης, η ταπείνωση ενδεχομένως να είναι η πρώτη αιτία της πτώσης και η πρώτη αιτία της σωτηρίας. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης Οσιανίτης γράφει. Ή χωρίς εταίρου πάθους της, δια τούτο και μόνο των ουρανών εξέπεσεν, ζητητέων μήπως και δίχα εταίρας αρετής, εις ταπεινώσεως μόνη εις ουρανούς αναβαίνει, ενδέχεται. Σε κάθε περίπτωση, αν εφτάφτης ουδήσεν τον νυμφώνει ποτέ εις ελεύθεται. Γράφει Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο οποίος την παρουσιάζει ως βασιλείας πύλη. Δίχως αυτήν, όχι μόνο καμία τελειότητα δεν είναι δυνατή, αλλά επιπλέον ο άνθρωπος παραμένει χωρισμένος από το Θεό, όπως επιβεβαιώνει κατηγορηματικά ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας, εκεί όπου απουσιάζει ταπεινοφροσύνη λείπει και ο Θεός. Ο δε ο βάσης Αΐας διδάσκει, προπάντως χρήζομαι της ταπεινοφροσύνης. Καμία αρετή δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί αληθινά δίχως αυτή. Καμία αρετή δεν μπορεί να υπάρξει δίχως χωρίς αυτή. Και ο Αβάς Θεόδωρος μαρτυρεί ότι όποιος δεν έχει ταπείνωση δεν πέτυχε να εκπληρώσει καμία εντολή, γιατί χωρίς την ταπείνωση καμία αρετή δεν είναι ευάρεστη ενώπιον αυτού που της δέχεται. Με την έννοια της αναφοράς, καθώς οι αρετές αναφέρονται στο του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προσέξατε τι λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι εάν δεν κατορθώσουμε την ταπεινοφροσύνη, εργαζόμαστε μάταια. Το ίδιο νόημα έχει και η διδασκαλία του Αγίου Ισάκ του Σύρου. Έως αν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν λαμβάνει το μισθό της δικής του εργασίας. Η δε αμοιβή για την εργασία του δίδεται, αλλά τη ταπεινώσει. Ο αδικών την δευτέραν την ταπεινώσει, την πρώτην απόλυση. Τη ταπεινώσει δίδεται η χάρη. Λοιπόν, η ανταπόδοση δεν ούτε αρετή, ουδέ το υπέρ αυτής πόνο, αλλά τη τικτωμένη εξ αυτών ταπεινώσει εστίν. Εάν δε αυτή στερηθεί, τα πρώτα ματαιώς γίνονται, τα έργα δηλαδή. Χωρίς τα αυτής της ταπεινοφροσύνης ανοφθελήν εσύ τα έργα. Χωρίς τα αυτής πάντα τα έργα ημών. Μάταια εσύ και πάση αρετή και πάση εργασία. Ο κόπος ο αληθινός σου και στην άνευ ταπεινώσεως. Και χωρίς την ταπείνωση καμία αρετή δεν είναι αληθινή. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε με τον Άγιο Γρηγόριο το Μέγα ότι η ταπείνωση αποτελεί το ουσιαστικό θεμέλιο μιας αρετής και να κατανοήσουμε για ποιο λόγο οι πατέρες θεωρούν την ταπεινοφροσύνη ως βάση αλλά επίσης και ως κεφαλή, ως μητέρα, ως αιτία όλων των υπολείπων αρετών. Καθοριστικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η ταπεινοφροσύνη στην πνευματική θεραπεία του ανθρώπου. Ο Άγιος Δωρόθεος αναφέρεται στην τριβή της καρδιάς, αδύνατον εστί να απαλλαχτείς της κακίας αυτής. Μέσω αυτής, περισσότερο από κάθε άλλο τρόπο, είναι δυνατόν να θεραπευτεί ο άνθρωπος από όλες τις πονηρίες και κακίες του. Ως προς αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης αναφέρει το παράδειγμα του Μανασί. «Ευρίσκω Μανασί είναι εκείνον εν ανθρώπης, όσου δεν αέτερον αμαρτήσαντα. Ή περού ή πας ο κόσμος ενίστευσεν, ουδέν αντάξιον αντισυναγκήν, εάν δυνηθεί, αλλά ίσχυσεν οι ταπεινώσεις και τα ανίατα ιάστε παρά αυτό». Αποτελεί ένα ουσιαστικό φάρμακο που δόθηκε από το Θεό στους ανθρώπους με στόχο τη θεραπεία και τις πνευματικές ασθένειές τους. Να γιατί ένας πατέρας συμβουλεύει, συναγάγομεν της ψυχής θεραπεύματα, τούτο εστίν ταπεινοφροσύνη, νογάρ, μέγιστος ιατρός των ψυχών, Χριστός ο Θεός ημών, εγγύς εστί και θέλει θεραπεύσει ημάς. Μη ουν καταφρονήσουμε. Πραγματικά η ταπεινοφροσύνη επιτρέπεται στον άνθρωπο να λάβει τη συγχώρεση όλων των παραπτωμάτων, να καθαριστεί από όλες τις αμαρτίες του και να ελευθερωθεί από όλα τα πάθη. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης γράφει «Η να μη πολλά λέγω, κυρίως πάντων των προηρημένων παθών, ανερέτησε στην ταπεινοφροσύνη, είναι η κτισάμενη πάντα νενικήκαση». Χωρίς την ταπείνωση ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει κανένα από αυτά.
και προφανώς δεν μπορεί να υποκρίνεται ότι φτάνει στην καθαρότητα. Η ταπεινοφροσύνη εμφανίζεται ως η μόνη αρετή που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να νικήσει τον διάβολο και τους δαίμονες στα πλαίσια του πνευματικού αγώνα. Πράγματι, είναι η μόνη αρετή που δεν μπορούν να μιμηθούν οι δαίμονες. Σύμφωνα με ένα απόφθεγμα, κάποιος δαίμονας λέγει στον Άγιο Μακάριο: «Όσα έχετε και εμείς έχουμε. Μόνη τη ταπεινοφροσύνη διαφέρεται ημών». Να γιατί είναι δυνατό να θεωρηθεί ως η μοναδική αρετή που σώζει τον άνθρωπο. Δι' αυτής ο άνθρωπος μπορεί να διαλύσει όλες τις παγίδες και τις πανουργίες των δαιμόνων, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το σύνολο των πειρασμών και να ανταπεξέλθει νικηφόρα σε όλες τις επιθέσεις του εχθρού. Λέγει ο Αββάς Αντώνιος: «Είδον πάστασα η παγίδα του διαβόλου υπλωμένας επί της γης και στενάξας ύπον. Τι σάρα παρέχεται ταύτας και ήκουσα φωνής λεγούσης μου, η ταπεινοφροσύνη». Ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, δίνοντας τους λόγους του ψαλμοδού τη συγκεκριμένη σημασία, υπογραμμίζει με τον ίδιο τρόπο την προστατευτική ισχύ της ταπείνωσης. «Ταπεινοφροσύνη εστί πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός μάλλον δε λογισμός ανομίαν ου προσθήσει του κακού σε αυτόν και συγκόψει από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούτες αυτών τροπώσετε». Ψαλμός 88, 23-24. Παρόμοια ομιλεί και άλλος ένας πατέρας: «Αν είμαστε ταπεινοί, ο Κύριος θα απομακρύνει τον εχθρό από εμάς και θα βοηθάει σε κάθε περίπτωση να σώζουμε την ψυχή μας». Και ο Άγιος Δωρόθεος διαβεβαιώνει: «Από παντός πάθους και παντός πειρασμούς σκεπάζει ταπείνωση την ψυχή. Το όντι ουδέν ισχυρότερον της ταπεινοφροσύνης ουδέν παρεγίνεται αυτής. Ου πίπτει ταπείνωση αλλά αποπτώσεως σε γύρι τους έχοντας αυτήν». Διαπιστώνει ο Άγιος Βαρσανούφιος: «Ταπεινοφροσύνη δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνεται άφοβος, ατρόμητος, ατάραχος και να βιώνει την εσωτερική ειρήνη. Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι τον καθαρίζει από κάθε πάθος, τον προφυλάσσει από όλες τις επιθέσεις του εχθρού, του παρέχει ισχυρότητα καρδιάς. Και ως της υποτάξει αυτόν το Θεό, εγγύς εστί του υποταγήνει αυτό τα πάντα». Έτσι ο Άγιος Σάκος Ήρος γράφει: «Εν ταπεινόφρονη ποτέ ούκαστη κατέπληξης, βίαιη ενέργεια, βεβαιασμένη κίνηση και ταχύτης και σύγχυση, ουδέ νοήματα θερμά και κούφα, αλλά εν παντή καιρό εν αναπαύστη εστί καταλύουν. Εάν κολληθεί ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρον ούθροείται, δεν πτωείται, δεν φοβάται, δεν τρομάζει. Ουχή πας ησύχιος ταπεινόφρον, έκαστος δεν ταπεινόφρον και ησύχιος». Ο ταπεινόφρον αποκτά την τέλεια ταπείνωση, έχει εισέλθει στα μυστήρια πασών των φύσεων των πνευματικών και τελείωσον εν τη σοφία απάσης της κτήσεως, εν πάση ακριβή αυτό σε αυτόν λογίζεται γινώσκοντα μηδέ εν. Τούτο εστίν το ρηθέν εν τη Αγία Γραφή, ότι τα μυστήρια της ταπεινόφροσιν αποκαλύπτονται. Τούτου δε του πνεύματος των αποκαλύψεων και δεικνύοντος τα μυστήρια αξιούνται οι ταπεινόφρονες, δέξαστε ένδον αυτόν. Και δια τούτο ερέθη από την όν Αγίων ελέγχθη, ότι η ταπείνωση εν τις θείες θεωρίες τελειεί την ψυχή. Η ταπεινοφροσύνη επιτρέπει λοιπόν στον άνθρωπο να αποκτήσει εμπειρία του αρήτου φωτός, το οποίο τον κάνει μέτοχο της θείας δόξης. Γι' αυτό το λόγο, ακολουθώντας τον Σολομώντα που βεβαιώνει: «Τους ταπεινόφρονας ερίδη δόξη Κύριος», Παριμιών 29-23. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος συμβουλεύει: «Εξευτέλησον σε αυτόν και όψου την δόξαν του Θεού εν σε αυτό. Όπερ γάρ βλαστάνει ταπείνωση, εκεί του Θεού δόξα βρει. Είναι ένα επακόλουθο της υπόσχεσης του Χριστού. Ως της ταπεινώσει αυτόν υψωθήσεται». Ματθαίου 23-12. Αν τα αποτελέσματα της ταπείνωσης είναι τόσο σημαντικά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί μία από τις κύριες πηγές από την οποία ο άνθρωπος λαμβάνει τη Θεία Χάρη. Αντίθετα, η ίση και η έπαση αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες στέρησής της. Έτσι ο ψαλμοδός διαπιστώνει: «Καρδία συντετημένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει». Ο 90ος ψαλμός το ελέησον με παράγραφος 19. Ενώ ο ίδιος ο Θεός ομιλεί με το στόμα του προφήτου Ισαΐου: «Επί τι να επιβλήψω, αλλά επί των ταπεινών», Ισαΐα 66:2. «Ο Θεός ταπεινής δίδωσε χάρη», διδάσκουν οι Απόστολοι, Α Πέτρου 5:5. Και Ιάκωβος, Ιάκωβου 4:6, ακολουθώντας το συγγραφέα του βιβλίου των Παριμιών, Παριμίων 3:34. Οι αρετές, όπως είδαμε, αποκτούν αξία με την ταπεινοφροσύνη, με αποτέλεσμα ο Άγιος Ισάκος Ήρος
χωρίς δισταγμό να λέγει, την ταπεινώση δίδωται η χάρις και πρώτης χάριτος τρέχει ταπείνωση. Αυτό εξηγεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η ταπεινοφροσύνη συνιστά εκ μέρους του ανθρώπου αναγνώριση της αδυναμίας και της ανεπάρκειας του αφενός και παντοδυναμίας του Θεού αφετέρου. Με την ταπείνωση ο άνθρωπος παρετείται από το ίδιο θέλημα και γίνεται με αυτόν τον τρόπο εντελώς διαπερατός στην ενέργεια της Θείας Χάρης. Πάβει να μένει προσκολλημένο στον εαυτό του και ανοίγεται στη χάρη και που ιετείται με την προσευχή του και για την οποία αγωνίζεται και αποδεικνύεται άξιος με την εφαρμογή των θείων εντολών. Αυτή είναι η σημασία και ο λόγος. Αυτή τη σημασία έχει και ο λόγος του Αγίου Μακαρίου. Έθος τη φιλοθέω ψυχή, καν πάντα τα της αρετής αγαθά πράξη, ουδένε αυτήν, αλλά το Θεό εκάστα επιγράφει. Ταύτη τι και ο Θεός πάλιν τη γη ταύτης και ορθή συνέση και γνώση προσχών του αντίον εκείνη πάντα λογίζεται. Εξαιτίας του τελευταίου τούτου λόγου η ταπεινοφροσύνη σε συνδυασμό με την αγάπη εμφανίζεται ως η αρετή που ενώνει στο μέγιστο βαθμό τον άνθρωπο με τον Θεό.